Θα παρακαλέσω αμέσως τον επόμενο εισηγητή, τον κύριο Πέτρο Χίρς. Ο πατήρ Πέτρος Χίρς είναι εφημέριος Αμερικανός στην καταγωγή, εφημέριος τώρα επάνω στα Πετροκέρασα σε μια ενορία του προφήτου Ηλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού και Αγίου Όρους, διδάκτορ της θεολογίας στη Θεολογική Σχολή. Έχει κάνει μια θαυμάσια διδακτορική διατριβή για θέματα που έχουν σχέση με το θέμα το οποίο θα μας ακούσει, θα μας εισηγηθεί, και τον παρακαλώ να πάρει το λόγο. Σεβασμιότητε, σεβαστή Πατέρας, αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ, με την προώθηση για πανορθόδοξη αποδοχή του προσυνεδρικού κειμένου σχέσης της Ορθοδόξης Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο, ολοκληρώνεται μια εκατονταετής διεργασία διαστρέβλωσης της Ορθοδόξης Εκκλησιολογίας, στον βαθμό που η Πανορθόδοξη Σύνοδος απεδειχθεί την ασφαλμένη διδαχή ότι οι αιρετικές θελετουργίες είναι μυστήρια της μίας Εκκλησίας, θα φέρει αναλόγως και την ευθύνη της συνενέσεως στην υιοθέτηση μίας νέας Εκκλησιολογίας. Πρόθεσή μου στον σύντομο χρόνο που μου διατίθεται είναι να παρουσιάζω συνοπτικά τις καταβολές της ασφαλμένης αυτές διδαχής, δύο από τις πυλώνες της νέας Εκκλησιολογίας της Β' Βατικανής Συνόδου που θεμελιώνονται κατά κύριο λόγο σε αυτή τη διδασκαλία, την υιοθέτηση του σφάλματος αυτού από τους Ορθοδόξους Οικουμενιστές και την προσπάθεια να διασφαλιστεί η πανορθόδοξη αποδοχή του μέσα του προσυνοδικού κειμένου περί ετεροδόξων πιο κοντά. Η ανάπτυξη της ιδέας ότι η Εκκλησία μοιράζεται το ένα βάπτισμα με τους αιρετικούς και ότι πράγματι αυτή είναι η βάση για την αναγνώριση εκκλησιαστικού χαρακτήρα της αιρέσεως, έχει τις ιστορικές καταβολές της στην Δύση αποκλειστικά και συγκεκριμένα στην περίοδο μετά το σχίσμα. Παρότι δεν χωράει αμφιβολία ότι η ιδιαίτερα μυστηριακή θεολογία των Λατίνων οφείλει πολλά στον Ιερό Αυγουστίνο, εν τούτης η αποφασιστική ρήξη με την Συμφωνία των Πατέρων για το βάπτισμα των αιρετικών επίουθε με τις απόψεις του Θωμά Ακινάτη. Ο Ακινάτης γράφει ότι οποιοδήποτε δέκεται τα μυστήρια από αφορισμένο ή από σχηματισμένο ιερογό δεν λαμβάνει την πραγματικότητα του μυστηρίου παρεκτός αν η άγνοιά του τον δικαιολογεί. Για τον Ακινάτη, επομένως, το εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα της χάριτος στο μυστήριο δεν είναι απαραίτητος η έλλειψη ενότητας, όπως ο Αυγουστίνος θα το έθετε, αλλά η ενώση συμμετοχή στην αμαρτία της παρακοής και της αποστασίας. Η εσκής της μεταδόσεως των μυστηρίων διατηρείται στον σχισματικό ιερετικό κληρικό κατά τρόπον ώστε κάποιος ο οποίος εν αγνία του δέκεται από αυτόν το βάπτισμα έχει δεχθεί την πνευματική πραγματικότητα του βαπτίσματος συμπεριλαμβανομένης της μοιήσεως και ενσωματώσεως στον Χριστό. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο το οποίο σε χωρίζει τον μετά το σχίσμα καθολικισμό από τον Αυγουστίνο από την πρώτου σχίσματος Εκκλησίας στην Δύση, ότι με βάση τον επαναπροσδιορισμό από την Β' Βατικανή των σχισματικών και αιρετικών ως χωρεσμένων αδελφών και όχι αιρετικοί, η Σύνοδος όχι μόνο θα άρει οποιαδήποτε τέτοιο απογόρευση, αλλά θα ενθαρρύνει την περιορισμένη μυστηριακή διακοινωνία και τότε η ζωή της χάριτος θα θεωρηθεί ότι επηγάζει από την λειτουργική ζωή των αποστατών των αιρετικών σχισματικών. Ακριβώς επάνω σε αυτό το σημείο της αποτελεσματικότητας διαμέσου της αγνίας θα διατυπώσουν τη νέα θέση τους για το σχίσμα, την αίρεση και την Εκκλησία οι διαμορφωτές της νέας Εκκλησιολογίας. Η Ακινάτης
παρήχε τροποτινά τα οικοδομικά υλικά για την διαμόρφωση της νέας θεωρίας περί της Εκκλησίας. Έβαλε να περάσουν περίπου 7 αιώνες σημαντικών μεταβολών στην μυστηριακή θεολογία και εκκλησιολογία των Λατίνων από τις περιεκτικές αναφορές του Θωμά Ακινάτη ως το νέο όραμα της Εκκλησίας που προέλαβε η Β' Βατικανή Σύνοδος. Στην διάρκεια του Μεσαίωνα η άλλοτε δεδομένη ενότητα των μυστηρίων χάθηκε, τόσο πρακτικά όσο και θεολογικά, κατά τρόπον ώστε το βάπτισμα να θεωρείται από μόνο του επαρκές για την μίεση στην Εκκλησία. Ωστόσο, μόνο με την επέλευση του οικουμενισμού και την ρηξικέλευτη σκέψη ενός διανοητή του λεγόμενου πατέρα της Β' Βατικανής Συνόδου, Ιβ Κονγκάρ, βλάστησε ο σπόρος που έσπηρε ο Ακινάτης και έγινε το οικουμενικό δέντρο που είναι αυτή η νέα εκκλησιολογία. Ο Κονγκάρ επιβεβαίωσε πως ο οικουμενισμός αρχίζει. Από τη στιγμή αρχίζουμε να εξετάζουμε τον χριστιανισμό όχι μόνο των μονωμένων σχισματικών χριστιανών, αλλά ολόκληρων σχισματικών εκκλησιαστικών σωμάτων αυτών καθ' αυτών. Στη βάση της καινοτόμου αυτής προσεγγίσεως οδηγήθηκε κατόπιν σε άλλες καινοτομίες, συγκεκριμένα κατέληξε στην δική του εκδοχή προτείνοντας ότι οι σχισματικές κοινότητες διατηρούσαν στην σχισματική κατάστασή τους στοιχεία της Una Sancta, της μία Αγίας Εκκλησίας. Επιπλέον αν αυτά τα στοιχεία και κυρίως τα Ιερά Μυστήρια πρωτίστως δε το βάπτισμα διατηρούν καλή την πίστη, την ουσία της αποτελεσματικότητάς τους, όπως λέει ο Κονγκάρ, τότε επιφέρουν στην ψυχή του σχισματικού χριστιανού μία πνευματική ενσωμάτωση στην Εκκλησία, καθιστώντας τον σχισματικό μέλος της Εκκλησίας, το οποίο τίνει προς μια συνολική και πρακτική ενσωμάτωση στο εκκλησιαστικό καθολικό σώμα. Αυτά λέει ο Κονγκάρ. Αυτή η κεντρική υπόθεση ότι τα στοιχεία της Εκκλησίας, όπως είναι το βάπτισμα, μπορούν να αποσπώνται από το σύνολο και εν τούτης να εξακολουθούν να είναι ζωοπάροχα, διατρέχει και υποστηρίζει το σύνολο της νέας εκκλησιολογίας. Αυτή η θεωρία των αυτόνομων εκκλησιαστικών στοιχείων που δέχεται η Β' Βατικανή όχι μόνο δεν αποτελεί επιστροφή στους πατέρες, αλλά βρίσκεται στην διδασκαλία του Ιωάννη Καλβίνου, Vestigia Ecclesiae, κατά το οποίο ανέπτυξε και παρουσίασε ο Κονγκάρ. Σύμφωνα με τη θεωρία του, ο σχισματικός και αιρετικός γίνεται μέλος Εκκλησίας χάρη στον βαπτισματικό χαρακτήρα. Γράφει ο Κονγκάρ, κατά αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία περιλαμβάνει μέλη τα οποία φαίνονται να είναι εκτός αυτής, ανήκουν αοράτως μεν και ατελώς, αλλά ανήκουν πραγματικά σε αυτήν. Αυτή είναι η κακοδοξία που τώρα εισάγουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάποιοι θεολόγοι. Η απόσταση από την αναγνώριση εκκλησιαστικών στοιχείων μεταξύ των ετεροδόξων ως την αναγνώριση εκκλησιαστικού χαρακτήρα ή εκκλησιαστικότητας σε ετεροδόξες ομολογίες είναι ένα πολύ μικρό βήμα. Αυτό το βήμα το έκανα εύκολα η Β' Βατικανή. Τώρα οι ορθόδοξοι οικουμενιστές περιμένουν το βήμα αυτό να το κάνει η επικείμενη πανορθόδοξη σύνοδος. Ένας επιφανής ερευνητής της Β' Βατικανής Σύνοδο, ο Ιωάννης Φάινερ, περιγράφει το τι σημαίνει αναγνώριση εκκλησιαστικότητας για τον οικουμενισμό μετά την Β' Βατικανή Σύνοδο. Και λέει, επειδή η Εκκλησία θεωρείται ως μία communio, δηλαδή μία σύνθετη πραγματικότητα με τη μορφή μίας κοινωνίας, η ενότητα της οποίας έχει επέλθει από πολλούς και ποικίλους παράγοντες, τα συστατικά στοιχεία της Εκκλησίας να είναι παρόντα ακόμα και σε χριστιανικές κοινότητες εκτός της Καθολικής Εκκλησίας και να μπορούν να προσδίδουν σε αυτές τις κοινότητες τον χαρακτήρα Εκκλησίας. Συνεπώς, λέει, η Εκκλησία η μία του Χριστού μπορεί επίσης να είναι παρούσα εκτός της Εκκλησίας της Καθολικής και είναι πράγματι παρούσα. Η αναγνώριση στοιχείων της Εκκλησίας όπως είναι το βάπτισμα εκτός της Εκκλησίας αποσκοπεί
στην επέκτηση των ορίων της Εκκλησίας, κατά τρόπον ώστε η Ορθόδοξη Εκκλησία, τώρα στο χώρο μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία, να μην ταυτίζεται αποκλειστικά με τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι η εικόνα της Εκκλησίας η οποία προβάλλεται με βάση την αναγνώριση του εκκλησιαστικού χαρακτήρα ποικίλων χριστιανικών ομολογιών, περιγράφεται πολύ παραστατικά από τον Ιησουίτη ακαδημιακό θεολόγο Francis Sullivan και λέει: μπορεί κάποιος να σκεφτεί την Παγκόσμια Εκκλησία ως μια κοινωνία σε ποικίλα επίπεδα πληρότητας σωμάτων που είναι περισσότερο ή λιγότερο πλήρες εκκλησίες. Είναι μια πραγματική κοινωνία που πραγματοποιείται σε ποικίλους βαθμούς πυκνότητας ή πληρότητας. Μια κοινωνία σωμάτων που στο σύνολό τους έχουν πραγματικά εκκλησιαστικό χαρακτήρα, παρότι κάποια θεωρούνται πληρέστερα από άλλα. Πιστεύω ότι έχουμε πάρει την εικόνα που είναι η νέα εκκλησιολογία της Β' Βατικανής. Είναι κέρια σημασία να έχει κανείς στο νου του αυτή την ιδέα της Εκκλησίας όταν διαβάζει το προσυνοδικό κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον επόχριστιανικό κόσμο». Στο παραμορφωμένο οικουμενικό εκκλησιολογικό πλαίσιο του μετά την Β' Βατικανή Οικουμενισμού, η απλή ταύτιση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία δεν αποκλεί την ταυτόχρονη αναγνώριση άλλων εκκλησιών ως φορέων εκκλησιαστικού χαρακτήρα, έστω και αν είναι λιγότερο ή περισσότερο πλήρης εκκλησίες. Με δεδομένο το νέο αυτό ανορθόδοξο εκκλησιολογικό πρότυπο του οικουμενισμού, υπάρχει επαρχής θεολογική βάση για τους ιεράρχες των τοπικών εκκλησιών να απορρίψουν το εν λόγω προσχέδιο κειμένο για τις σχέσεις με τους ετεροδόξους. Αν όμως εξετάζουμε επιπλέον και τις απόψεις κάποιων εξεχόντων οικουμενιστών θεολόγων μεταξύ των Ορθοδόξων, ορισμένοι εκ των οποίων μάλιστα έχουν ασχοληθεί ενεργά με την κατάρτιση των προσυνοδικών κειμένων, τότε προβάλλει επίγουσα η ανάγκη για ανεπιφύλακτη καταδίκη της νέας εκκλησιολογίας, ούτως ώστε να μην γίνουν αποδεκτές ετερόδοξες αντιλήψεις για την Εκκλησία ως Ορθόδοξες. Τα δύο ισιώδη χαρακτηριστικά της νέας εκκλησιολογίας που αναφέρθηκε νωρίτερα, η αναγνώριση του ετεροδόξου βαπτίσματος καθ' αυτού και η συνακόλουθη αναγνώριση του εκκλησιαστικού χαρακτήρα των ετεροδόξων ομολογιών, έχουν γίνει αποδεκτά από εξέχοντες συγχρόνους οικουμενιστές, όπως είναι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Μετσοπολίτης Ιωάννης Ζιούλας, ο Μετσοπολίτης Χιλαρίων Αλφέευ, ο Μετσοπολίτης Μεσσενίας Χρυσόστομος, ο καθηγητής θεολογίας Στυλιανός Τσομπενίδης, ο Μετσοπολίτης Κάλωστος Βουέρ, ο καθηγητής Μιχαήλ Στρούβ στην Γαλλία και άλλοι. Εδώ μπορώ επιγραμματικά μόνο να αναφέρω σε αυτούς που είχαν άμεση σχέση με την κατάρτιση του προσυνοδικού κειμένου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο βασικός πρώτο αγωνιστής της συγκλήσεως της Πανορθοδόξου Συνόδου, συνεπής προς τη νέα οικουμενική εκκλησιολογία μετά την Συμφωνία του Παλαμάν, δήλωσε μαζί με τον τότε Πάπα Ιωάννη Παύλο Β' ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία και ο Καθολικισμός είναι αδελφές εκκλησίες, επεύθυνες από κοινού για την διαφύλαξη της μίας εκκλησίας του Θεού. Κάλεσε μάλιστα όλους τους Ορθοδόξους να αναγνωρίζουν ότι μοιραζόμαστε με τους Λατίνους ένα κοινό βάπτισμα και κοινή μυστηριακή ζωή. Η de facto διαίρεση της Εκκλησίας που απορρέει από την αποδοχή ενός κοινού βαπτίσματος και μάλιστα κοινής ευχαριστίας δηλώθηκε επίσης καταφατικά από τον Πατριάρχη μόλις το 2014 στον πανίερο ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Εκεί ακριβώς ο Πατριάρχης γεμνεί την κεφαλή, κήρυξε την πανέρεση της νέας οικουμενικής εκκλησιολογίας, η οποία προωθεί την ιδέα μιας διαιρημένης εκκλησίας
και πολλαπλών άλλων μερικών αληθινών εκκλησιών. Ο κύριος Βαρθολομαίος ανέπτυξε σαφώς ένα μείζον αξίωμα με τις νέες εκκλησιολογίες. Συγκεκριμένα, ότι μία εκκλησία δεν εφίσταται σήμερα αποκλειστικά στο πλαίσιο μίας ορισμένης ή άλλης εκκλησίας και ότι οι χωρισμένες εκκλησίες δεν πάβουν να είναι ένα παρά το γεγονός ότι έχει χαθεί η ενότητα της πίστεως. Παρακαλώ προσέξτε ότι ο Πατριάρχης, όπως συμβαίνει και στο προσωπικό κείμενο, δηλώνει δύο αντίθετες ιδέες. Ότι η Εκκλησία είναι μία, προφανώς μόνο εκτός χρόνου, και παρόλα αυτά ενυπάρχει σε χωρισμένες τοπικές εκκλησίες. Αυτή η αντίφυση αποτελεί ακρογενναίο λίθο της νέας εκκλησιολογίας, που απορρίπτει τον λεγόμενο οικουμενισμό της επιστροφής και επιμένει στον οικουμενισμό της ενσωμάτωσης. Το πιο διαβόητο παράδειγμα ενός τέτοιου οικουμενισμού της ενσωμάτωσης είναι η Συμφωνία του Παλαμάν, αλλά και άλλες συμφωνίες περί κοινού βαπτίσματος που έχουν υπογραφεί στη Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι εκκλησιολογικές θέσεις του Προεδρεύοντες της Προσυνοδικής Επιτροπής, Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη Ζιζιούλα, δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίες για το ότι έχει ασπαστεί τη νέα οικουμενική εκκλησιολογία. Κατά την άποψή του, τα όρια της Εκκλησίας δεν βρίσκονται στο ή δεν γράφονται ή φαίνονται στο αίμα του Χριστού, δηλαδή στην Θεία Ευχαριστία, αλλά στα νερά του βαπτίσματος, επί την βάση της βαπτισματικής ενότητας. Λέει ο Μητροπολίτης, μέσα στα όρια του βαπτίσματος σημειώνει, λέει, ακόμα και αν υπάρχει μία ρήξη, ένας χωρισμός, ένα σχίσμα, εν τούτης και σε αυτή την περίπτωση μιλάς ακόμα για Εκκλησία. Οι Ορθόδοξοι, πιστεύει ο Μητροπολίτης, συμμετέχουν στην οικουμενική κίνηση ως κίνηση βαπτισμένων χριστιανών, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση χωρισμού, διότι δεν μπορούν να εκφράζουν μαζί την ίδια πίστη. Ένα άλλο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Προσωνοτικού Κειμένου, ο Μητροπολίτης Χιλαρίων Αλφέευ του Βολοκολάνσκ, έχει επίσης και αυτός εκφράσει απόψεις που συνάδουν με τη νέα εκκλησιολογία. Όπως ευθέως δήλωσε ο ίδιος, δεν πιστεύει ότι υπάρχουν θεμελιώδες διαφορές ανάμεσα στην Ορθοδοξία και τον Καθολικισμό. Είπε ότι ουσιαστικά και στην πράξη υπάρχει ήδη ανάμεσά μας αμοιβαία αναγνώριση των μυστηριών μας. Και λέει, εάν ένας Ρώμαιος Καθολικός ιερέας μεταστραφεί στην Ορθοδοξία στην ουσία, τον δεχόμαστε ως ιερέα και δεν τον χειροτονούμε ξανά. Και αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε de facto τα μυστήρια της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις προσυνοδικές διασκέψεις μαζί με τον καθηγητή θεολογίας της Θεολογικής Σχολής της Θεσσαλονίκης Στυλιανό Τσομπανίδη, μας έχουν δώσει τα πιο άμεσα δείγματα για να εμβαθύνουμε στο πώς αντιλαμβάνονται οι θεολόγοι με οικουμενιστικό φρόνημα τι λένε οι ιεροί μας κανόνες. Πράγματι και οι δύο αυτοί υποστηρίζουν ότι η παράγραφος 20 του προσωνοτικού κειμένου με την παραμπομπή της στον 7ο κανόνα της Β' Οικουμενικής Συνόδου και στον 95 της Πενθέκτης υποστηρίζει την κατοικονομία αναγνώριση του υποστατών και εγκύρων του βαπτίσματος των ετεροδόξων. Ο καθηγητής του Βανίδης διατείνεται επίσης ότι αυτή η αναγνώριση έχει σημαντικές συνέπειες για την θεώρηση της εκκλησιαστικής κατάστασης άλλων εκκλησιών και άλλων χριστιανών. Έτσι, συμφωνώντας με τον Κονγκάρ και η Β' Βατικανή Σύνοδο στην σύνδεση της αναγνώρισης του βαπτίσματος με την αναγνώριση της εκκλησιαστικότητας. Επιβάλλεται να εξετάζουμε με μεγάλη προσοχή και πολύ πολύ προβληματική φράση που χρησιμοποίησαν τόσο ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας όσο και ο καθηγητής Τσομπανίδης, δηλαδή κατοικονομία αναγνώριση του υποστατών και εγκύρων του βαπτίσματος των ετεροδόξων.
Οι ρη κανόνες που αναφέρονται στο παράγραφο 20 δεν περιέχουν αυτή τη φράση. Στην πραγματικότητα, ουδείς εκ των κανόνων της Εκκλησίας, οι οποίοι αφορούν την εισδοχή των μεταστραφέν των αιρετικών, δεν περιέχει αυτή την διατύπωση. Σε τι τότε αναφέρονται οι κανόνες? Το σημείο αναφοράς για την ορθή ερμηνεία των κανόνων αυτών που αφορούν στην κατοικονομία εισδοχή των αιρετικών είναι οι κανόνες την πρώτη και την, το 1 και το 47 του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Άγιος Βασίλειος στην πρώτη κανονική επιστολή του, αφού εξηγεί γιατί οι διάφοροι σχισματικοί θα έπρεπε να βαπτίζονται κατά την επιστροφή του στην Εκκλησία, αφήνει περιθώριο για εφαρμογή οικονομίας όπου δει λέγοντες, επειδή δε όλος έδωξε τον κατά την ασίαν οικονομίας ένα και των πολλών, δεχθήνε αυτόν το βάπτισμα, έστω δεκτών. Ο κανόνας αναφέρει αποδοχή, όχι αναγνώριση του βαπτίσματος των σχισματικών. Υπάρχει σημαντική διαφορά. Στην πρώτη περίπτωση το πλαίσιο είναι η αποδοχή ενός αιρετικού ο οποίος επέστρεψε στην Εκκλησία. Στην δεύτερη περίπτωση το πλαίσιο είναι η αναγνώριση του βαπτίσματος της ομάδας των ετεροδόξων αυτής. Επομένως, η φράση «κατοικονομία αναγνώριση του υποστατών και εγγύρων του βαπτίσματος των ετεροδόξων» είναι ένα απαράδεκτο και παραπλανητικό συνονθήλωμα ποιματικής θεολογίας και κοινωνικής. Δεν νοείται κατοικονομία αναγνώριση του βαπτίσματος, μόνο κατοικονομία αποδοχή, και αυτή με προϋποθέσεις που δεν εφίστανται σήμερα. Η φρασιολογία αυτή επίσης φαίνεται πως είναι ξένη προς την πατερική σκέψη, στο μέτρο που αναφέρεται στην αναγνώριση του υποστατών και εγγύρων του αιρετικού βαπτίσματος, δηλαδή στην αναγνώριση κάθε αυτή. Είναι παντελώς αμάρτυρη στους κανόνες, στους ιερείς κανόνες της Εκκλησίας, δεν θα βρείτε αιρετικό βάπτισμα να αναφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Παραδείγματος χάρη, στον 47 κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου αποδίδει την πρακτική της Ρώμης να δέχεται κάποιους αιρετικούς μεταστραφέντες στην Εκκλησία δίχως βάπτισμα σε τυχόν ανάγκη για άσκηση οικονομίας. Οικονομίας την ως έλεγε. Αλλά όμως επιμένει να βαπτιστούν παρά το γεγονός ότι βάπτισαν στο όνομα, οι αιρετικοί βάπτισαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με το να αφήνει μεν περιθώριο για οικονομία, αλλά ταυτόχρονα να καλεί σε βάπτισμα, ο Άγιος αποκλεί την πιθανότητα αναγνώρισης και καθεαυτού βαπτίσματος αιρετικών και σχισματικών. Στην ρίζα της υιοθετήσεως της νέας οικουμενιστικής εκκλησιολογίας βρίσκεται η παρανόηση, η απόρρευση της κατοικονομίας πρακτικής της Εκκλησίας στην αποδοχή των αιρετικών. Αδυνατούν να κατανοήσουν ότι η οικονομία της Εκκλησίας είναι ουσιαστικά η ελευθερία της κεφαλής της Εκκλησίας να εργάζεται στη σωτηρία εν την Εκκλησία όπως εκείνος κρίνει, εάν είναι όντως οικονομία και όχι απλώς παρανομία όπως γίνεται συνήθως σήμερα. Ο Κύριος ο οποίος είπε ότι πάντες πρέπει να βαπτιστούν εξ ύδατος και πνεύματος για να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού, επίσης είπε στον αβάπτιστο ληστή στο Σταυρό «Σήμερον με τεμού εσέ εν το Παραδείσο». Επίσης έχουμε πλήθος μαρτύρων οι οποίοι βαπτίστηκαν στο αίμα τους και όχι σε νερό. Έτσι λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι ο Κύριος δεν περιορίζεται από τις δικές του εντολές, είναι πάντοτε ελεύθερος να εργάζεται την θεία οικονομία εν την Εκκλησία του. Αυτό ακριβώς όμως είναι το κλειδί. Εν την Εκκλησία. Η οικονομία δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει βάση εκκλησιολογίας. Όπως η ελευθερία του Κυρίου δεν μπορεί ποτέ να αποφευχθεί προς τις ίδιες του τις εντολές. Η οικονομία δεν ισούται με την αναγνώριση εκκλησιαστικών μυστηρίων αυτών καθ' αυτών. Ωστόσο, αυτό ακριβώς θα επιθυμούσαν μερικοί από τους εξέχοντες οικουμενιστές και συντάκτες του προσωπικού κειμένου να εγκριθούν οι Ορθόδοξοι στο Πανορθόδοξο Σύνοδο. Οθούν προς μία πανορθόδοξη αναγνώριση μίας αιρετικής εκκλησιολογίας, η οποία έχει ήδη γεννηθεί από την Β' Βατικανή και στο ΨΕ.
Τώρα πλέον πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι η απόρρευση του δίπτυκου κανόνα της εκκλησιαστικής ακρίβειας οικονομίας ως ερμηνευτικό κλειδί της θυματικής μας πρακτικής οδηγεί σε μια αιρετική θεώρηση της Εκκλησίας. Και κλείνω. Σήμερα η ολισθηρή κατηφόρα της καινοτομίας έχει οδηγήσει πολλούς οικουμενιστές μέχρι το σημείο να γνωρίζουν όχι μόνο το βάπτισμα, αλλά και την Θεία Ευχαριστία των Ετεροδόξων. Εξαιτίας της ενότητας των μυστηρίων, η αναγνώριση της Θείας Ευχαριστίας είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα της ασυνδεσίας των κανονικών και χαρισματικών ορίων της Εκκλησίας, τα οποία συμπίπτουν και φανερώνονται στην Θεία Ευχαριστία. Παρότι η Ορθόδοξη πίστη φέρεται από τους οικουμενιστές, φέρεται ακόμη ως το εκ των ον ουκ άνευ, για το κενό ποτήριον, στην πραγματικότητα με την αναγνώριση ετεροδόξων μυστηρίων, η ενότητας πίστεως έχει πάψει να αποτελεί προεπιτούμενο. Αν η Πανορθόδοξη Σύνοδος επιτρέψει μια οικουμενιστική ερμηνεία αναγνωρίζοντας μυστήρια και εκκλησιαστικότητα των ετεροδόξων, τότε το κενό ποτήριον θα είναι απλώς μια τυπική επιβεβαίωση της παρεκτροπής. Θα έχει τότε ήδη επιτηθεί μία ένωση, αλλά θα είναι ψευδοένωση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον πατέρα Πέτρο Χίρς, διότι όπως έκανε με τη διδακτορική του διατριβή, έτσι και με την εισήγησή του, μας άνοιξε λίγο τον ορίζοντα για να δούμε ότι όλες αυτές οι θεωρίες περί βαπτισματικής θεολογίας, περί διευρυμένης εκκλησιολογίας, περί ελλιπούς εκκλησιαστικότητος, έχουν την πηγή τους στην Β' Βατικάνιο Σύνοδο και πριν. Και επίσης μας βοήθησε να καταλάβουμε για το κατοικονομία του βαπτίσματος εντός εκκλησίας, εκτός εκκλησίας κτλ. Και ιδιαίτερα να τονίσω την τελευταία του επισήμανση ότι αν προχωρήσει, ελέγχθηκε και προηγουμένως αυτό, αν προχωρήσει η Σύνοδος στην αναγνώριση εκκλησιαστικότητος, ουσιαστικώς δεν πρέπει να περιμένουμε το κοινό ποτήριο, διότι το κοινό ποτήριο είναι συνέπεια της αναγνωρίσεως της εκκλησιαστικότητος των ετεροδόξων.